δόντια πύκνα και μαργαρίτα ρένια. Δόντια πύκνα και μαργαρίτα ρένια. Στο μαχαιλί δονιού φωνήσαν τα ειδονιού. Στο μαχαιλί δονιού φωνήσαν τα ειδονιού. Μου σήκωσαν το νου από το κεφάλι μου. Μου σήκωσαν το νου από το κεφάλι μου. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1980 από συγχωριανούς μας που βρίσκονταν στην Ελευσίνα, από την περιοχή του το χωρί μας είναι κατά Ρωμανός, Λάκα Σουλίου, στα Ιωάννα. Εγώ είμαι από μικρό παιδί στο σύλλογο. Είμαι συμφασμένος μαζί του από 5 χρονών, σχεδόν από το 1981 είμαι συνέχεια, είτε ο μικρός που ανακατευόταν εκεί στους μεγαλύτερους με διάφορα, ή όπως τώρα τα τελευταία χρόνια από το 2020 που κάνω μαθήματα χορού, προσφέροντας έτσι τις υπηρεσίες στο Σύλλογο, και τα τελευταία χρόνια είμαι και ο πρόεδρος του Συλλόγου. Οπότε ο Σύλλογος για μένα είναι το δεύτερο σπίτι μου. Είχαν το πείσμα οι προγόνοι μας και οι ιδρυτές του Συλλόγου, έτσι ώστε και ξενιτεμένοι και σε δύσκολες καταστάσεις, να επιβιώσουν, να δημιουργήσουν, και έτσι μας αφήσανε το πνεύμα να έχουμε κι εμείς το ίδιο πάθος γι' αυτό. Και αν βρισκόμαστε εδώ σήμερα, βρισκόμαστε καθαρά για να μην χαθεί αυτό το πνεύμα και να συνεχίσει, να υπάρχει συνέχεια. Η μαγειρική γενικά στα Γιάννενα, γενικά στην Ήπειρο, φημίζεται για τις πίτες. Γιατί είναι ένα φαγητό γρήγορο, ένα φαγητό που χορταίνει και ένα φαγητό το οποίο είναι από κολατσιό μέχρι κυρίως γεύμα. Θυμόμαστε τις γιαγιάδες μας να φτιάχνουν ακόμα τις πίτες και τα φαγητά. Θυμόμαστε τις μαμάδες μας, εκεί τα μάθαμε κι εμείς. Δεν ήταν αυτό δημιουργητό και ήρθε σιγά σιγά. Και έτσι βλέπω ότι θα ασχοληθούν και τα παιδιά μας όσο τα έχουμε κοντά σε αυτό. Ο χώρος της περιοχής μας, το υπηρώτικο στοιχείο, είναι ένας μεγάλος καημός. Όλοι οι υπηρώτες, κυρίως τραγουδούν τον καημό κτλ. Αλλά ταυτόχρονα μέσα από αυτό χαίρονται, διασκεδάζουν, ψυχαγωγούνται. Ο χορός είναι γλώσσα του σώματος. Οπότε έχουμε όλοι λίγο, ξέρεις, το χαρακτηριστικό μας και λέμε, α, χορεύει σαν το θείο της, σαν τον μπαμπά της, σαν τη μαμά της. Και αναπολούμε λίγο και ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Το χορευτικό είναι ρίγη, είναι πόνος, δηλαδή το νιώθεις, είναι χαρά, σου βγάζει όλο το συνέστημα. Γι' αυτό και μιλούν για τους χορούς μας, γιατί υπάρχει πάθος για το χορό. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.